σελής 670. Ο Ιερεμίας γράφτηκε το 629. Το 629. Ο Ισαΐας γράφτηκε το 760. Πάνω από 100 χρόνια περάσανε. Πάνω από 100 χρόνια περάσανε που γίνεται αυτή η προφητεία μετά τον Ισαΐα. Και είναι κατά το τέλος των βασιλέων και του Ιούδα και των Ισραηλιτών που επρόκειτο να πάνε στην αιχμαλωσία. Πολύ δύσκολη περίοδος, πολύ δύσκολη. Οι προφήτες εξαρτάται σε τι περίοδο ζούνε. Άμα ζούνε σε μια περίοδο, ας πούμε, που πρόκειται να έρθει κακό, γίνονται προφήτες κακών αγγελιών, Και άμα πρόκειται να έρθουν ευλογίες, είναι προφήτες καλών αγγελιών. Σας το λέω αυτό για να προλάβουμε όλα αυτά που θα δούμε παρακάτω, διότι αν πρόκειται ο Θεός να βαφτίσει με πνευμάγιο, λέει ο Κύριος θα βαφτίσει με πνευμάγιο. Εάν πρόκειται ένας να πεθάνει κάτι να συμβεί, ο Κύριος λέει ότι θα έρθει θανατικό. Τώρα είτε έτσι είτε αλλιώς, ο προφήτης είναι προφήτης. Δεν λέει εύχομαι να γίνει. Μέσα του εύχομαι να μην γίνει η αιχμαλωσία. Αλλά του έλεγε θα γίνει. Και αυτοί αμέσως το επιτίθενται όλοι μαζί που είσαι αντεθνικός, που δεν αγαπάς τον Ισραήλ. Μα δεν αγαπάω τον Ισραήλ. Θα γίνει η αιχμαλωσία. Και του έλεγε και τον τρόπο που έπρεπε να αποφύγουν αυτή την αιχμαλωσία. Μπορούσαν να την αποφύγουν τουλάχιστον κατά μέγα μέρος, τουλάχιστον. Αλλά δεν το θελήσαν όμως και καταντήσαν να πάνε σχεδόν όλοι στη Βαβυλώνα. Σχεδόν όλοι. Μείνανε πολύ ελάχιστο τέλος. Μερικοί γεωργοί, πολύ ελάχιστο όμως. Ο Ιερεμίας λοιπόν είναι ο προφήτης που προφήτεψε 100 χρόνια μετά από τον Ισαΐα και είναι ο γιος του Χελκίου εκ των ιερέων των Εναναθώθου εν γη Βενιαμίν, προς τον οποίον έγινε λόγος της ημέρας του Ιωσίου. Ο Ιωσίας ήταν καλός βασιλιάς του Ιούδα, έπραξε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, ήταν ο τελευταίος καλός βασιλιάς. Κατά το 13ο έτος της βασιλείας αυτού έγινε εν τες ημέρες του Ιωακήμ ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα, στο γιο του τον Ιωακήμ, μέχρι του τέλους του 11ου έτους του Σεδεκίου ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα, μέχρι τις αιχμαλωσίες της Ιερουσαλήμ κατά τον 5ο μήνα. Τι του είπε λοιπόν ο Θεός του Ιερεμία κατά εκείνες τις ημέρες τις δύσκολες? Διαβάστε τώρα από το 4 έως το 11. Μάλιστα, μέχρι εκεί. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ, λέγον, πριν σε μορφώσω εν δικηλία της μητρός, σε εγνώρισα. Πριν σε μορφώσω στην κοιλιά της μάνας σου, σε εγνώρισα. Και μπορώ να πω ότι και όλους μας που είμαστε σωσμένοι, από την κοιλιά της μάνας μας ο Κύριος εγνώρισε, μας εγνώρισε και μας εκάλεσε. Ιδιαιτέρως όμως όταν ένας άνθρωπος έχει ειδική διακονία, από την κοιλιά της μάνας του τον έχει γνωρίσει ο Θεός πάλι. Και τον καθένα μας που έχει κάποια, ας πούμε, κάποια αποστολή έχει ο καθένας, η γυναίκα ή άντρας, από την κοιλιά της μητέρας σου σε έχει γνωρίσει ο Κύριος. Εδώ λοιπόν λέει, πριν σε μορφώσω εν την κοιλία της μητρός σου, σε γνώρισα. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε υγείασα. Πριν γεννηθείς ακόμη, εγώ σε αγίασα. Έχετε υπόψη ότι ο Ιωάννης επλήστη πνεύματος Αγίου ενώ ήταν στην κοιλιά της μάνας του. 6 μηνών ήταν.
6 μηνών στην κοιλιά της μάνας του και επλήστη πνεύματος Αγίου εννοεί το εν την κοιλία της μητρός αυτού, λέει. Που σημαίνει ότι ο Θεός έδωσε το πνεύμα του το Άγιο στο παιδί αυτό, το οποίο δεν είχε γεννηθεί όμως. Υπήρχε όμως το παιδί μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, αλλά ήταν ακόμη αύγαλτο. Και θα πει κανείς, μα έχει ψυχή αυτό, βεβαίως έχει ψυχή. Από εκεί φαίνεται ότι λαβαίνει και πλήρωση πνεύματος Αγίου. Και το αγιάζει ο Κύριος, που σημαίνει το ξεχωρίζει για μια υπηρεσία. Προφήτη εις τα έθνη σε κατέστησα. Προφήτη εις τα έθνη σε... εγώ σε διόρισα. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτόν θα τον βάλουμε προφήτη. Εκείνον θα τον βάλουμε ευαγγελιστή. Εκείνον θα τον διορίσουμε επιμένα. Αυτό το κακό κάνουνε οι διάφορες οργανώσεις και αυτά. Θα τον διορίσω με αυτό. Δεν είναι να τον διορίσεις. Πρέπει να τον διορίσει ο Χριστός. Εάν δεν τον διορίσει ο Χριστός, δεν κάνει τίποτα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Εάν ο Θεός δεν σε βάλει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Προφήτη εις τα έθνη σε κατέστησα. Ποιος μπορεί να καταστήσει η διακονία? Να καταστήσουμε ένα διάκονο να υπηρετεί την Εκκλησία, μπορούμε. Μας δίνει το δικαίωμα. Να καταστήσουμε πρεσβυτέρους, μας δίνει το δικαίωμα. Εμείς οι άνθρωποι. Να καταστήσουμε προφήτη, απαγορεύεται. Να καταστήσουμε επιμένα, απαγορεύεται. Είναι διακονίες αυτές. Ποιος δεν τις δώσει? Και ο Θεός που τις δίνει, μετά φέρνει τον άνθρωπο στην επιφάνεια. Μπορεί άλλοι να τον πολεμάνε όλοι μαζί. Μπορεί να κάνει τίποτα. Θα πει ο Θεός τον εκαθιστά. Παραδείγματος χάρη. Ο Ιησούς του Ναβί ανέλαβε μετά από το Μωυσή. Όλοι σταθήκανε με αμφιβολία. Αυτός εδώ είναι σαν το Μωυσή. Μπορεί, κάμει, για να είναι αντί του Μωυσέως. Αλλά λέει όμως παρακάτω, και ο Κύριος εσύστησε τον Ιησού του Ναβί εν τες καρδίες του λαού και τον ύψωσε. Ο Κύριος λοιπόν, εάν έχεις διακονία, θα φανερωθεί. Εάν πράγματι σου έχει δώσει μία διακονία, δεν μπορεί να κρυφτεί με κανέναν τρόπο. Αν πεις, μπορεί να είναι προφήτης αλλά ντρέπεται να μιλήσει. Δεν είναι προφήτης. Έτσι δεν είναι? Μα ντρέπεται, είναι προφήτης αλλά ντρέπεται. Επειδή ντρέπεται, δεν μπορεί να είναι προφήτης. Ή αν ντρέπεται μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, υπάρχει εκείνο το οποίο λέει αυτός ο Ιερεμίας, είπα λέει να μην μιλήσω, αλλά μέσα λέει την καρδία μου, ο λόγος του Θεού λέει επερχείλησε και δεν μπόρεσα και μίλησα. Έτσι δεν είναι? Κάποτε θα μιλήσεις. Θα είσαι προφήτης πραγματικός. Είσαι ευαγγελιστής, θα ευαγγελίσεις. Θα κάνεις εντύπωση, θα φέρεις ψυχές, θα σωθούν ψυχές. Θα κάνεις εντύπωση όταν λέμε ότι αυτός πράγματι έχει κάτι ξεχωριστό και τις τραβάει τις ψυχές. Ώστε λοιπόν, ο Κύριος είναι ο οποίος καθιστά προφήτας, ποιμένας, ευαγγελιστάς, διδασκάλους και αποστόλους. Και εγώ είπα, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίο. Η ταπείνωση αμέσως, Κύριε, δεν ξέρω να μιλάω εγώ. Προφήτης έκανα. Αλλά ο προφήτης δεν μιλάει δικά του λόγια. Ο προφήτης όσο πιο, ας πούμε, λιγότερα ξέρει, τόσο πιο πολύ μπορεί ο Θεός να το μεταχειριστεί. Όπως έλεγε ποιος ο προφήτης αυτός, εγώ λέει δεν ήμουν προφήτης, όμως ναι, δεν ήμουν προφήτης, ούτε Υιός προφήτου. Εμένα λέει με πήρε ο Κύριος όπισθεν των προβάτων. Έλα εδώ παιδί μου, έλα να σε βάλω να προφητέψεις. Μα δεν ξέρω, μα ήξερες δεν χρειαζόταν να προφητέψεις. Ο προφήτης μιλάει ό,τι του λέει ο Θεός. Και εκείνον που δεν ξέρει τίποτα, τον μεταχειρίζεται πιο καλά ο Θεός. Γιατί δεν ξέρει τίποτα, ούτε τα θέματα, ούτε τα ζητήματα, ούτε τα προβλήματα, τίποτα, τίποτα, και τον παίρνει απόψε των προβάτων, παραδείγματος χάρη όπως τον Αμός, και τον κάνει προφήτη. Και μιλάει με τη γλώσσα του ανθρώπου πλέον. Όχι με το μυαλό, αλλά με τη γλώσσα του ανθρώπου απευθείας. Ο Ιερεμίας διαμαρτύρεται. Μπορώ να πω ότι και κάθε ένας ο οποίος, ας πούμε, λαβαίνει μία διακονία ή μία. Ένα χάρισμα από το Θεό, θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο. Πραγματικά αυτό γίνεται σε όλους. Εγώ μα δεν ξέρω, μάλλον δεν μπορώ. Ούτε μπορείς, ούτε ξέρεις, ούτε τα καταφέρνεις, ούτε τίποτα. Αλλά πίσω από σένα είναι ο Κύριος. Κύριε, λέει, εγώ είμαι παιδί.
Δεν ξέρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδί. Εγώ είμαι παιδί, κύριε. Δεν ξέρω να μιλάω. Αλλά ο Κύριος όμως του απήντησε, είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδί, μη λες αυτή τη δικαιολογία. Δεν ξέρω, είμαι παιδί, μην το λες αυτό. Αυτό μην το ξαναπείς. Είμαι παιδί, μην το ξαναπείς αυτό. Είμαι αδύνατος, μην το ξαναπείς αυτό. Διότι τότε σημαίνει ότι στηρίζεσαι στον εαυτό σου. Σου λέει ο Θεός, σε θέλω να προφητεύεις και λες, εγώ είμαι αδύνατος, δεν μπορώ να προφητεύω. Μα επειδή είσαι αδύνατος, θα σταθείς σε ένα δυνατό Θεό να προφητέψει ο Θεός με σένα. Να κηρύξει ο Θεός με σένα. Να διακονήσει ο Θεός με σένα. Να φέρει ψυχές, μα είμαι αδύνατος. Είμαι παιδίον. Ναι, μην λες είμαι παιδίον. Γιατί τότε φαίνεται καθαρά ότι δεν στηρίζεσαι στο Θεό, στηρίζεσαι στη δική σου, ας πούμε, ηλικία. Η δική σου ηλικία, παιδίον είσαι. Ο Θεός όμως είναι άπειρος. Μην λες είμαι παιδίον. Διότι θέλεις υπάγει προς πάντας προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει. Εγώ θα σε στείλω. Και σε όλους αυτούς που θα σε στείλω θα πας. Ας είσαι παιδίον. Και πάντα όσα προστάξω θέλεις υπή. Εκείνο είναι που αρέσει το Θεός, Αυτό είναι που αρέσει. Ψάχνει να βρει ανθρώπους να λένε αυτό που λέει εκείνος. Δεν ψάχνει να βρει εργάτες που να κάνουν εκκλησίες που να... Και δεν μπορεί, μπορώ να πω ο Θεός. Και όταν λέει ότι εν όλο το οίκο μου, όπως έλεγε στους Ισραηλίτες, έψαξα να βρω και δεν βρήκα άλλον από το Μωυσή πιο πιστό, έτσι δεν λέει? Δεν βρήκα άλλον από το Μωυσή. Γιατί δεν τον βρήκε? Δεν βρήκε άλλον πιστότερο από τον... Πιστότερο στο να λέει ό,τι λέει ο Θεός. Δεν βρήκε άλλον. Όλοι ήταν έτοιμοι να ξεκλείνουν, να συμβιβαστούν. Πάρτε παράδειγμα τον Αρών. Δεν έφυγε 40 μέρες ο Μωυσής. Όταν γύρισε ο Μωυσής, τι βρήκε? Βρήκε ένα βόηδι χρυσό. Ο Αρών ήταν αδερφός του, δεν ήξερε την αλήθεια, δεν ήξερε τι λέει ο Θεός, δεν ήξερε πόσο ο Θεός ήταν ζηλότυπος για τη δόξα του, πώς είχε μιλήσει για τα είδωλα. Δεν ήξερε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ήξερε. Όμως ξέκλεινε αμέσως. Και εδώ τι έκαμε στο λέει. Άφησε το λαό αχαλήνωτο. Μα λέει εκείνοι θέλανε. Εκείνοι θέλανε και εσύ έκανες. Δηλαδή σύμφωνα με την αυτή του λαού έκαμε εκείνος. Λέει, άμα σε παρακαλώ αδερφέ, άμα εδώ πέρα βάλουμε 5 όργανα εκεί στη γωνιά και παίζουνε, ένας κιθάρα, ένας λαγούτο, ένας ας πούμε τρομπόνι, άλλος κλαρίνο και παίζουν ύμνους, να κόσμος θα μαζευτούνε. Εσύ το λες αυτό? Το Ευαγγέλιο το λέει αυτό το πράγμα. Συζητάγαμε με ένα Σουηδό αυτό ακριβώς. Λέει, αδερφέ, στη Σουηδία έχουμε όργανα. Κλαρίνα, τρομπέτες, κιθάρες, μαντολίνα, και ανεβαίνουν στον άβολα και αρχίζουν. Ωραία. Και εγώ τον ρωτάω, γιατί το κάνετε αυτό? Διότι λέει στην Παλιά Διαθήκη ο Δαβίδ είχε 7, είχε εκείνα. Ωραία. Πες μου στην Καινή Διαθήκη σε ποια αποστολική εκκλησία υπήρχε αυτό το σύστημα. Ξέρεις κανένα? Λέει όχι. Επομένως, πώς θα κάτσω να βάλω στη γωνιά εκεί πέρα μια μπάντα ας πούμε ή μια ορχήστρα να παίζει και να αντικαταστήσει τους Αγίους οι οποίοι πρέπει να ψέλνουν? Οι Άγιοι πρέπει να ψέλνουν καρδίας προς τον Κύριο. Θα αντικαταστήσουμε την καρδία τώρα με όργανα? Λέει, είστε, λέει, εναντίον των οργάνων. Δεν είμαι καθόλου εναντίον. Όταν έρθει σπίτι μου έχω και ακορντεόν και κιθάρα και πολλά και βιολί. Άμα έτσι μου έρθει να ψάλλω έναν ύμνο, λέω, παιδιά, αλλά τα ψάλλω έναν ύμνο. Καμιά φορά παίρνω το βιολί, καμιά φορά το ακορντεόν και ψάλλω ύμνο. Άλλο τι κάνουμε στο σπίτι. Δεν λέμε ότι είναι αμαρτία, αλλά η εκκλησία είναι άλλο. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει εσύ μέσα. Μέσα στην εκκλησία δεν μπορεί να κάνει εσύ ό,τι θέλει. Έρχεται ένας αδερφός ο οποίος μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν λέω το όνομά του, ένα καλός ιεραπόστολος ήταν, Έλληνας. Πιστεύει στα θαύματα τώρα, πιστεύει σε όλα, με θεράπευσε ο Χριστός. Θα έρθω αδερφέ μου τώρα που θα γυρίσω από εκεί πέρα που θα πάω, θα φέρω στην εκκλησία μια ταινία για την αρπαγή της εκκλησίας. Θα τη ρίξουμε εκεί πέρα. Ετοιμάστε και ένα πανί.
να ρίξουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Λέω, άκουσα αδελφέ μου, ευχαριστούμε διότι μας αγαπάς και μας προτιμάς, αλλά η Εκκλησία δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Θα είναι θρησκευτικό. Αμήν. Θρησκευτικό. Σου είπα εγώ ότι θα μας δείξει κοσμικό. Αυτό έλειπε να μας δείξει και κοσμικό. Αλλά η Εκκλησία είναι Εκκλησία. Δεν είναι αίθουσα διασκεδάσεων και προβολών και τέτοια πράγματα. Ξέρει ένα προσευχή, ύμνος, κήρυγμα, γλώσσες, διερμηνία, προφητεία, δοξολογία. Αυτό είναι η προφητεία, η Εκκλησία. Λέει, δεν επιτρέπει. Όχι. Θα πας σε μια άλλη αίθουσα, θα πεις στο σπίτι σου, ελάτε να μαζευτείτε, να σας δείξω κάτι. Αλλά και από την άλλη πλευρά, δείχνεις εσύ την αρπαγή της Εκκλησίας. Έτσι δεν είναι? Τι πάει να πει η αρπαγή της Εκκλησίας? Την έχεις δει? Ξέρεις τι είναι? Πώς θα είναι? Αυτή θα είναι ένα πράγμα ένδοξο. Πάνεις εσύ τώρα και να παριστάνεις. Τι πάει να παριστάνεις? Ψεύτικα πράγματα. Δεν ξέρω πάνω σε αυτό βέβαια. Όχι, δεν ξέρω, ξέρω πολύ καλά ότι μειώνει το ωραίο εκείνο πράγμα το οποίο γράφει ο Λόγος του Θεού, την ωραία αυτή περιγραφή που γράφει ο Θεός, την μειώνει. Τα μάτια κάνουν εντύπωση, αλλά στο τέλος κάθε εντύπωση των οφθαλμών σβήνει. Γι' αυτό και η πίστη δεν δημιουργείται από την όραση, αλλά εξ ακοής. Από την ακοή μπαίνει και δημιουργείται η πίστη. Και η ακοή τι? Η ακοή του Λόγου του Θεού. Θα το ξέρετε, σας το λέω μια για πάντα και πιστεύω ότι ο Θεός θα μας αποδείξει ότι είναι έτσι αλήθεια. Δεν το λέμε διότι θέλουμε να κατακρίνουμε αυτούς που βάνουν κινηματογράφους, έχουν διάφορες αίθουσες και μαζεύουν κόσμο και ρίχνουν δικαιωμάτους. Αλλά εδώ πέρα όμως αγωνιζόμαστε και παλεύουμε μόνο με το Λόγο του Θεού, ο οποίος δημιουργεί και την πίστη, δημιουργεί και τα πάντα. Εγώ λοιπόν θέλω υπάγει, θα υπάγεις προς πάντα προς οποίους θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα προστάξω θέλεις υπή. Εκεί λοιπόν είναι το μυστικό. Και όχι μόνο εμείς που κηρύττουμε, αλλά και εσείς που ακούτε, πάντοτε να μένετε πιστοί σε όσα ακούτε και διαβάζετε. Για να σας αγαπάει ο Θεός. Μην ξεκλίνετε δεξιά ή αριστερά. Μην συμβιβαζόσαστε. Α, είναι και έτσι, μπορεί να είναι και έτσι, ίσως έτσι. Δεν έχει ίσως. Έλεγε ένας. Εννοεί αυτό, αλλά εννοεί και ένα άλλο. Δεν μπορεί να εννοεί και τούτο και εκείνο. Ο Θεός στο Ευαγγέλιο του είναι πολύ κατάλληλος, πολύ σωστός. Ό,τι λέει εκείνο εννοεί, χωρίς να εννοεί και κάτι άλλο ακόμη. Διότι τότε θα είναι μπέρδεμα το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι μπέρδεμα, είναι πράγματι μια απλή αλήθεια, την οποία πρέπει ο άνθρωπος όχι να την καταλάβει με το μυαλό, αλλά να τη δεχτεί με την καρδιά για να την εκτελέσει και να την πράξει. Εις πάντα λοιπόν, ό,τι πάντα όσα σε προστάξω θέλεις πει. Μην φοβηθείς από προσώπου αυτών. Διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω, λέγει ο Κύριος. Εγώ είμαι μετά σου. Και επομένως να μην φοβηθείς από του προσώπου αυτών. Να μην φοβηθείς από του προσώπου αυτών. Το πρόσωπο να μην το φοβηθείς. Είναι πρωθυπουργός, είναι στρατηγός, είναι ξέρω εγώ μέγας, σπουδαίος, τίποτα. Εφόσον λες την αλήθεια του Ευαγγελίου, να μην φοβάσαι. Είναι αλήθεια. Είναι πραγματικότητας. Εκτός και δεν το πιστεύεις. Αν δεν το πιστεύεις, πήγα να πάρω τυρί σήμερα σε ένα μπακάλικο εκεί πέρα και αυτός που ζει να βάλω μου λέω τυρί. Όσο του φύγουμε από αυτόν τον κόσμο να πάμε να ησυχάσουμε, γιατί αχ να δούμε μου λέει εκείνος και τι ψάρια θα πιάσουμε εκεί πάνω. Λέω τι ψάρια θα πιάσουμε, ανάλογα πως βαδίζομαι εδώ θα έχουμε εκεί πάνω. Λέει κατά τα έργα μας δηλαδή. Όχι κατά τα έργα μας, διότι αν μας ανταποδώσει κατά τα έργα μας είμαστε χαμένοι 100%. Τότε τι θα γίνει λέει, πως θα... Και ενδιαφερόταν τόσο έντονα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν περίπου 60 ετών. Τόσο έντονα, λέω, δεν είναι κατά τα έργα μας. Θυμήσου μόνο γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Γιατί ήρθε και σταυρώθηκε. Μόνο αυτό να εξακριβώσεις, τότε θα καταλάβεις ότι τα έργα σου όλα, είτε καλά είτε κακά,
θέλουν να περάσουν από τον Ιησού Χριστό για να τα διακαθαρίσει όλα, να τα ξελαμπικάρει όλα και να σε αναγεννήσει, να σε κάνει ένα παιδί του Θεού. Ήρθε άλλος πελάτης εκεί και άκουγε. Λέει, πάλι, να ξανάρθεις πάλι. Θα ξανάρθω. Άμα ξαναπάρω να πάρω τύρι, θα έχουμε συνέχεια. Έτσι δεν είναι? Βλέπω ότι υπάρχει δίψα, γιατί κάποιος κύριος που ήταν εκεί και άκουγε, έβαλε τα αυτή του και ήθελε να ακούσει. Διψάνε οι άνθρωποι να ακούσουν το λόγο του Θεού. Να μάθουν τι είναι τέλος πάντων. Υπάρχει κι αλλού. Εδώ θα σβήσουμε. Αλλού υπάρχει, τι θα γίνει. Πεθαίνοντας φεύγουμε. Εδώ η επιστήμη άρχισε και λέει τώρα ότι δεν φεύγουμε. Όχι. Υπάρχει άλλη κατάσταση ζωής. Το λέει η επιστήμη. Το λένε οι ψυχίατροι. Το λένε οι διάφοροι. Ένας έχει κάνει και ολόκληρη εργασία. Επάνω σε αυτούς οι οποίοι ναρκώνονται. Μερικοί οι οποίοι πεθάνανε πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Και διηγηθήκανε μετά ότι βλέπανε το πτώμα τους. Και μετά που έγινε πάλι και πανήθαν στη ζωή, ξαναμπήκανε μέσα. Και το διηγούνται. Και το γράφουν οι επιστήμονες, γιατί. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι τώρα ένα άλλο που συζητάμε εδώ πέρα. Να μην φοβηθείς από του προσώπου αυτών. Έχουμε την αλήθεια. Και οφείλουμε να την πούμε παντού. Και στα μπακάλικα και στα μανάβικα και παντού. Χωρίς να ντρέπεσαι να λες την αλήθεια. Διότι μια μέρα θα φανερωθεί η αλήθεια. Θα δούνε ότι πράγματι ο Χριστός ήταν αληθινός. Ότι ο λόγος του Θεού ήταν αληθινός. Ότι η ζωή αιώνιος ήταν αλήθεια. Αλλά εμείς θα ντραπούμε, γιατί ντραπήκαμε να τους το πούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ώστε λοιπόν να μην φοβηθείς από προσώπο. Ένα πράγμα που πρέπει να μην μας κάνει να φοβόμαστε, ότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω. Τον στέλνει τον Ιερεμία σε δύσκολους ανθρώπους. Σε δύσκολους. Να τους πει ότι θα πάνε στη Βαβυλώνα, εάν δεν κάνουν αυτό που λέει ο Θεός. Και εξέτεινε ο Κύριος τη χείρα αυτού και ήγγισε το στόμα μου. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόματί σου. Άπλωσε το χέρι του ο Κύριος και το έπιασε το στόμα. Θυμάστε και τον Ισαΐα. Του στείλε ένα χερουβίμ, σεραφίμ με μια κάρβουνα αναμένο. Και του άγγιξε το στόμα. Είναι το πνεύμα του Άγιο. Εδώ ο ίδιος ο Κύριος εξέτεινε, λέει, τη χείρα του και του άγγιξε το στόμα. Ιδού έθεσα το λόγο μου στο στόμα σου. Να βάνει ο Θεός το λόγο του στο στόμα μας και εμείς να το κρατάμε το στόμα μας κλειστό. Ενώ πρέπει να το ανοίγουμε και να μιλάμε και να μιλάμε στους ανθρώπους και να λέμε τα πάντα, διότι από το εκείνο που θα πούμε εμείς, που είναι λόγος Θεού, εξαρτάται η σωτηρία του αλλού. Ξέρετε, η ψυχή του αλλού κρέμεται από τα χείλη τα δικά μας. Και εμείς βαριόμαστε να μιλήσουμε για τον Χριστό και έχουμε άλλα πράγματα να πούμε και έχουμε ζητήματα δικά μας να πούμε και έχουμε πολλά πράγματα άλλα να πούμε και αστεία να πούμε και διηγήσεις να πούμε και πολλά πράγματα και αφήνουμε το λόγο του Θεού που είναι αλήθεια και ζωή. Εδώ λοιπόν έθεσε ο Κύριος στο στόμα μας το λόγο του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι εκείνος πράγματι μας βάνει τα λόγια στο στόμα. Ιδέ λοιπόν, σε κατέστησα σήμερα επί τα έθνη και επί τας βασιλείας για να εκριζώνεις. Δόξα στο Θεό. Έχω ξεριζώσει κούτσουρα μπόλικα. Έχω με ξεριζώσει κούτσουρα μπόλικα. Τι τα ξεριζώνεις εκεί πέρα? Τάσο βε παιδί μου. Τι πάνε πείτε τα ξεριζώνω? Αφού δεν κάνει καρπό. Ας μην κάνει, εμείς το θέλουμε το αμπέλι. Πώς το θέλεις? Αυτό είναι κούτσουρο. Παλαιό. Χωρίς κλαρί επάνω, χωρίς τίποτα. Αυτά είναι μόνο να τα βγάλεις για να τα κάψεις. Δεν πετάει ούτε βέργα, ούτε βλαστάρι, ούτε τίποτα όταν έρθει το καλοκαίρι. Κούτσουρο με. Έτσι το θέλουμε εμείς. Εμάς το αφεντικό μας πληρώνει για να έχουμε εδώ 25 κούτσουρα. Τα έχει εκεί 25 κούτσουρα και έτσι. Αυτά είναι όλη η υπόθεση. Δεν του αρέσει να ανανεωθεί το αμπέλι. Όμως η διαταγή ποια είναι? Να ξεριζώσω με τα κούτσουρα και να τοποθετήσω με άλλα. Να βάλουμε νέο αμπέλι. Αφού βλέπεις είναι κούτσουρα. Υπάρχει ένα γειτονικό εκεί αμπέλι που έχουμε και το οποίο είναι όλο κούτσουρα. Παίρνουμε και καίμε στο τζάκι. Πάμε, μα δεν έχουμε προσάναμα και βγάλουμε ένα κούτσουρα. Δεν κάνει τίποτα. Από μέσα από τη γη που βγαίνει, βγαίνει ξερό. Ήδη. Είναι κούτσουρα. Πρέπει να το ξεριζώσουμε.
Ένα δέντρο το οποίο δεν κάνει καρπό. Πρέπει να ξεριζωθεί. Έρχεται ο Κύριος και βλέπει μια σικιά. 3 χρόνια λέει ήταν φυτεμένη μέσα σε ένα μπέλι. Και έρχεται τον πρώτο χρόνο δεν βρίσκει καρπό. Το δεύτερο δεν βρίσκει. Τον τρίτο δεν βρίσκει. Λέει τι τη φυλάς. Κατάργησε την εκεί πέρα. Βγάζει την, ξερίζωσε την, καταργεί τον τόπο. Μα πιάνει τον τόπο. Και επεμβαίνει λέει ο Γεωργός εκεί που είχε βάλει. Και λέει άφησε την λέει Κύριε και αυτό το χρόνο θα την περποιηθώ, θα την ποτίσω, θα την βάλω κοπρία περί αυτήν και αν δεν φέρει και τον 4ο χρόνο καρπό θα την ξεριζώσουμε. Και ο αμπελουργός ο οποίος επεμένει είναι ο Χριστός, άστονε και αυτό το χρόνο. Περιμένει από σένα καρπό. Εάν δεν κάνεις καρπό θα σε ξεριζώσει. Πας, έφυγες. Γιατί δεν σε κάλεσε ο Χριστός για να είσαι ένα κούτσουρο άκαρπο ή μια σικιά άκαρπη. Πες ότι έχεις μια σικιά στο αμπέλι σου, στο χωράφι σου, στην αυλή σου και δεν κάνεις σικιά καθόλου. 3 χρόνια, 4 χρόνια, τι δεν κάνεις. Για σκιά δεν την έχεις. Άμα την έχεις για σκιά, με γεια σου. Αλλά ο Θεός για σκιά δεν κρατάει σικιές. Κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό, εκόπλεται και εισπυρβάλλει. Πάντο φέρον καρπό, καθαρίζει αυτό να φέρει πλειότερο καρπό. Αυτός είναι ο κανόνας. Εμείς λοιπόν ξεριζώνουμε. Πολλές φορές επεμβαίνουμε. Ας σας πω τώρα μερικά παραδείγματα έτσι που συνέβησαν στη ζωή μας και το είδαμε. Πάμε στη Λάρισα, ας πούμε. Εκεί στη Λάρισα ήταν μια ευαγγελική εκκλησία 30-50 χρόνια. Με έναν ποιμένα, με την οικογένειά του. Κανείς δεν πατάει μέσα εκεί, σε αυτή την εκκλησία. Αυτά τα 5, ας πούμε. Όταν έγινε η δική μας ομάδα μέσα, διαμαρτύρηθηκε. Τι ήρθαν αυτοί εδώ, αφού είναι εκκλησία ευαγγελική, να πάτε αλλού που δεν είναι. Αυτό που είναι, είναι κούτσορα. Σας το λέω και ας το ακούσουν και από την τηλεσέντα που θα την ακούνε τώρα. Ας το ακούσουν. Δεν τους αντιπαθούμε κανέναν, αγαπούμε όλους. Αλλά αγαπητέ αδελφέ, εφόσον είσαι ένα κούτσορο το οποίο δεν βλαστάνει, δεν φέρνει καρπό, οφείλεις να φύγεις από τη μέση. Κάνε καμιά άλλη δουλειά. Φύγε από εκεί και πήγαινε αλλού, πήγαινε να παρακολουθείς, να σώσεις την ψυχή σου. Ο Θεός όμως βάνει εκεί μια νέα εκκλησία η οποία να φέρνει καρπό. Το ίδιο κάνει στην Κόρινθο, το ίδιο κάνει στην Καβάλα, το ίδιο κάνει παντού. Δεν μπορεί ο Θεός να του σταματήσει στο χέρι. Όπου δεν δουλεύει η εκκλησία θα βάλει άλλο. Ξεριζώνει. Και τοποθετεί άλλο γιατί δεν το ξεριζώνει όπως θα δούμε για να αδειάσει ο τόπος και να το κάνει γήπεδο, αλλά φυτεύει άλλο όμως. Τον στέλνει λοιπόν τον Ιερεμία και λέει να ξεριζώνεις, να ξεριζώνεις, να κατασκάπτεις όπου δεν είναι το χωράφι σκαμμένο, θα πας να το κατασκάψεις εσύ. Όταν πήγαμε με τον αδερφό Νικολακόπουλο για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, είχε αρχίσει το έργο από εδώ, από εδώ και λέμε πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κύριε φανέρωσέ μας, τι θα κάνουμε, πού πάμε, δεν κανείς δεν μας δεχότανε, όλοι λάβανε τα μέτρα τους. Όταν μάθανε έρχεται ο αδερφός Λούις, λάβετε τα μέτρα σας, προσέχετε, μην τον δεχτείτε κανένας. Πράγματι κανένας δεν μας δέχτηκε, αλλά πριν φύγουμε από εδώ είδαμε ενύπνιο, ωραίο, ότι πηγαίναμε σε ένα αγρό ο οποίος ήταν ακαλλιέργητος τελείως, άσκαυτος τελείως. Και ξέρετε όταν είναι άσκαυτος τι γίνεται, είναι μέσα ξερά χορτάρια και αγκάθια, αγκάθια και τρίβολη. Και αρχίσαμε λέει να σκάβουμε, να κατασκάπτουμε αυτό. Άμα δεν το σκάψεις δεν μπορεί να φυτέψει τίποτα. Βεβαίως θυμάμαι τότε περάσαμε πολύ άσχημα. Η πρώτη μας επίσκεψη ήταν πολύ άσχημη. Το άσχημο τι ήταν, ότι πήγαμε σε μια εκκλησία, ζητήσαμε για να κάνουμε μια συγκέντρωση, δεν δεχόντουσαν, οι άλλοι δεν δεχόντουσαν, κανένας δεν μας δεχόταν. Τι γίνεται Κύριε, ο Κύριος άνοιξε μόνο μία γυναίκα, την πόρτα σε μία γυναίκα την αδερφή Έλλη. Αυτή μας άνοιξε την πόρτα και από εκεί ξεκινάει. Μια γυναίκα τι να την κάνεις, δόξα στο Θεό, μην καταφρονήσεις την ημέρα των ελαχίστων πραγμάτων, Μπισά, τι την κάνουμε αυτή, μια γυναικούλα, κακομοίρα. Δεν ήταν γυναικούλα, ήταν μια νέα κοπέλα. Πολύ αυτή, πολύ έξυπνη, πολύ ας πούμε
διψασμένη για το Λόγο του Θεού, ήξερε πολύ ωραία όλα αυτά τα ορθόδοξα, είχε ζήσει μέσα στην Ορθοδοξία στα κατηχητικά και σε αυτά. Ο άντρας της ήταν, ας πούμε, μαέστρος στην χοροδία της Θεσσαλονίκης και θρησκευτική, ήταν πολύ. Λέμε πολλές φορές, περίμενε ο Κύριος να έρθει η Σαμαρία. Μάλιστα, αυτή η Σαμαρία της ξεσήκωσε όλη τη Σαμάρια. Από εκεί, από την αδελφούλα αυτή τη μικρή, άρχισε το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού, το οποίο έργο του Θεού άρχισε με το να καλεί εκείνη και να έρχονται επιτροπές. Ελάτε να ακούσετε την αλήθεια. Και να έρχονται. Κατά κύματα, 6 ώρα. Θα ήρθαν από τον τάδε σύλλογο. Συζήτηση. Μέχρι, ας πούμε, συνέχεια. Μετά από 2 ώρες, άλλοι. Μετά πάλι άλλοι. Κοιμόμασταν 2 η ώρα τη νύχτα. Την άλλη μέρα πάλι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή τη δουλειά κάναμε. Θα μου πείτε τι έγινε. Έγινε ότι ξεσήκωσε ο Θεός τον αδελφό Ηλία, που άκουσε ότι στην Αθήνα βαφτίζονται με πνεύμα Άγιον και σώζονται και αναγεννώνται και μιλάνε γλώσσες και αυτό, και ήρθε εδώ και γνώρισε το Λόγο του Θεού, την αλήθεια, και άρχισε να εργάζεται ο Θεός. Δόξα στο Θεό. Θέλω να σας πω, θέλει σκάψιμο. Κάθε χωράφι να κατασκάπτεις, λέει. Να κατασκάπτεις. Ο άλλος λέει, το οικόπεδο μην το πει. Δεν είναι οικόπεδο, είναι του Θεού. Ο Θεός με στέλνει. Θα το σκάψω εγώ. Ο Θεός θέλει κάτι να σπείρει εδώ. Θέλει να σπείρει το Λόγο του. Και ο Λόγος, άμα σπαρεί, θα πιάσει οπωσδήποτε. Ώστε να κατασκάπτεις. Να καταστρέφεις. Τι να καταστρέφομαι. Τα έργα του πονηρού. Τα έργα του διαβόλου. Δεν επιτρέπονται αυτά στην Εκκλησία. Αμέσως, Δεν επιτρέπονται θεατράκια μες στην Εκκλησία. Δεν επιτρέπονται μες στην Εκκλησία να ρίχνετε κινηματογράφο. Μα εμείς δεν επιτρέπεται η γυναίκα να ανεβαίνει στον άμμονα και να κάνει την κυρικίνα. Καταστρέφομαι. Αμέσως όλοι ανασκουμποθήκαν. Τι γίνεται, εδώ μας καταστρέφει, είπε κάποιος, τα βιβλία, τα βιβλιαράκια, το ένα, το άλλο, δεν μας αφήνουν. Τι κάνουν αυτοί. Πάει, μας καταστρέψαν όλα αυτά τα πράγματα που εμείς δημιουργήσαμε. Κι όμως πρέπει να καταστραφούν, αδελφοί μου αγαπητοί. Και όσοι θέλουν να εργαστούν για τον Χριστό και να γνωρίσουν οι μέρες ευλογίας και χαράς και προόδου, πρέπει να τα καταστρέψουν όλα αυτά τα οποία δεν είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Δεν χρειάζεται ούτε διάλογοι, ούτε ποίηματα, ούτε να ρίχνετε προβολές και κινηματογράφους μέσα στις εκκλησίες, ούτε χρειάζεται να μοιράζετε βιβλιαράκια και βιβλία του τάδε και του τάδε μέσα στην εκκλησία. Χρειάζεται μόνο να δώσουμε το Λόγο του Θεού. Κατεστράφησαν λοιπόν αυτά. Να καταστρέφετε. Και εμάς μας είπαν καταστρέφουν. Και όταν μιλάνε οι δικοί μας οι αδελφοί, αυτοί όλο καταστρέφουν. Καταστρέφουμε. Εκείνο το οποίο δεν είναι του Θεού, πρέπει να το καταστρέψουμε. Δεν θέλει μπάλωμα, ούτε ας πούμε συμβιβασμό, ούτε διόρθωση. Δεν παίρνει βελτίωση. Αν θα ρίχνουμε κινηματογράφο, αλλά να είναι διαλεγμένα τα έργα. Τίποτα καθόλου. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα κάνουμε θεατράκι, αλλά να είναι από παιδάκια, να είναι τούτο, να είναι. Καθόλου, ούτε λίγο, τίποτα. Καταστροφή. Είναι είδωλα τα οποία πρέπει να καταστραφούν. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία πρέπει να καταστρέψουμε. Τα έργα του διαβόλου πρέπει να καταστρέφονται. Τα έργα τα οποία δεν είναι κατά το Λόγο του Θεού πρέπει να καταστρέφονται. Και δεν πρέπει να μένουν έτσι. Σε έστειλα για να κατεδαφίζεις. Τι να κατεδαφίσουμε. Εκείνα τα οποία χτίσανε οι άνθρωποι. Χτίσανε εκκλησίες, χτίσανε ομάδες οι οποίες είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Κατεδάφιση. Μα εμείς εδώ είναι ο πρόεδρός μας. Αυτό θέλει κατεδάφιση. Έχουμε και γραμματέα, έχουμε και τούτο. Θέλει κατεδάφιση. Ο Θεός δεν ήρθε να φτιάξει συλλόγους, ούτε ήρθε να φτιάξει ομάδες. Θέλουν κατεδάφιση. Ο Χριστός ήρθε να φτιάξει εκκλησίες. Εκκλησία, όταν λέμε τέλεια πραγματική, είναι εκείνη η οποία έχει ποιμένα πρεσβυτέρους, διακόνους, διακονίες, 5 διακονίες, χαρίσματα, ύμνους, προσευχές, βάσει του Λόγου του Θεού. Το είπα να πει η Εκκλησία. Τα άλλα όλα είναι, πρέπει να καταδαφιστούν. Υπάρχουν διάφορα αυτά σύλλογοι, διορθόδοξοι, διαπεντηκοστιανικοί, διαευαγγελικοί. Δηλαδή τι είσαστε εσείς, κάνουμε λίγο το σταυρό μας, ανάβουμε και ένα κερί, αλλά κηρύττουμε την αλήθεια. Αυτό θέλει γκρέμισμα όλο, κατεδάψει.
Εάν θέλεις, αδερφέ, να προοδεύσεις το έργο του Θεού, κάνε κάτι. Κάνε αυτό που κάναμε κι εμείς στο σπίτι μας. Το κατεδαφίσαμε και χτίσαμε ένα άλλο. Ο πατέρας μου διαμαρτυρήθηκε. Αυτούς τους τσίγκους τους έχω πληρώσει εγώ από το Δημοπρατήριο το 1905 τόσες χιλιάδες. Ναι, αλλά δεν θα τους βγάλουμε τους τσίγκους. Μα παιδί μου, τους έχω πληρώσει. Τους έχεις πληρώσει, αλλά τώρα τους πάρει ο παλιατζής ή εκείνος ο κατεδαφιστής σχεδόν τζάμπα. Γιατί δεν θα βάλουμε πλάκα από πάνω. Τι λέτε, παιδί μου. Αυτό που ακούς, λέμε. Δεν θέλουν να κατεδαφίσουν εκείνο που δεν είναι του λόγου του Θεού. Τι πάνε να πει, είσαι Ευαγγελικός, είσαι Πεντηκοστιανός, είσαι Ορθόδοξος, είσαι Καθολικός, τι είσαι, Προτεστάντης, τι είσαι. Βάσει ποιου προγράμματος εσύ χτίζεις. Έχεις το Ευαγγέλιο και λες βάσει αυτού. Αφού δεν έχεις τέτοιο πράγμα. Λες θα κάνω τον Ορθόδοξο, να κηρύξω την αλήθεια, να αναγεννηθούνε και μετά να τους στείλω στον παπά να κοινωνήσουνε, σε εμάς να βαφτιστούνε. Παραπέρα να βαφτούμε πνευμάγιο, μα δεν τα κάνανε οι Απόστολοι τέτοιο πράγμα. Δεν αγκαλιάσαν τον Άννα και τον Καϊάφα και είπανε θα κάνουμε τους Φαρισαίους για να κερδίσουμε αυτό και θα μπορέσουμε να πηγαίνουμε τώρα να θυσιάζουμε και αρνιά, να θυσιάζουμε και εκείνο για να κάνουμε το Χριστό πιο γνωστό. Αυτά είναι ανθρώπινα σχέδια και παρακαλώ τους αδελφούς οι οποίοι βαδίζουν κατά αυτόν τον τρόπο να το σκεφτούν γρήγορα και να τα γκρεμίσουν πριν τους τα γκρεμίσει ο Θεός. Θα τους τα γκρεμίσει ο Θεός μια μέρα. Δεν στέκονται αυτά τα πράγματα, είναι προς κατεδάφιση. Ώστε λοιπόν σε στέλνω για να ξεριζώνεις, να κατασκάπτεις, να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις και από την άλλη πλευρά να ανοικοδομείς, δόξα στο Θεό, εκκλησίες, και να καταφυτεύεις δέντρα, καρποφόρα, οποροφόρα, κλίματα. Αυτά, η αδυναμία μου είναι τα οποροφόρα δέντρα, δόξα στο Θεό. Αυτό με ενδιαφέρει. Τα δέντρα που δεν κάνουν καρπό μπορεί να έχουν ωραία ανθάλια, δεν αυτός. Μαλώνουμε πολλές φορές με την πεθερά μου γιατί εκείνη έφτιανε κρεμμύδια και σκόρδα και ήθελε να τα ποτίσει. Εγώ ήθελα να ποτίσω πρώτα τα δέντρα. Έτσι δεν είναι, πρώτα τα δέντρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι μας έβαλε ο Θεός να καταφυτεύομαι. Ξέρεις τι πάει να πει να φέρνεις μια ψυχή στο Χριστό, αδελφοί μου. Ξέρεις τι θα γίνει αυτή η ψυχή. Και τι αντίκτυπο θα έχει αυτή η ψυχή. Που ξέρεις τι θα γίνει. Σώθηκε μια ψυχή και ήρθανε 30 από πίσω. Ξέρετε. Έβαλες ένα δέντρο και δεν προλαβαίνεις να κόβεις από πάνω λεμόνια. Κόβεις λεμόνια και δεν σώνονται. Που ξέρεις μια ψυχή τι θα γίνει. Εδώ υπάρχουν ψυχές οι οποίες σωθήκανε και πίσω από αυτές ήρθανε 30. 40 ψυχές. Πατέρας, η μάνα, τα ξαδέρφια, οι θείοι, οι μπαρμπάδες, ο ένας, ο άλλος, ο συγγενής, ο συγκάτοικος. Τόσα πράγματα γίνονται. Αυτό μας κάνει ο Κύριος. Έχουμε πολύ καθαρά τα πράγματα μπροστά μας. Να οικοδομήσουμε εκκλησίες και να καταφυτέψουμε δέντρα και κλίματα. Δόξα στο Θεό. Που είναι ψυχές καρποφόρες. Δόξα στο Θεό. Αυτό είναι. Αυτό του λέει και του Ιερεμία εδώ να πάει να κάνει. Βεβαίως χρειαζόταν θάρρος και το θάρρος αυτό ευχαριστούμε το Θεό που μας το έδωσε, γιατί το 1956 όταν ανέλαβα εγώ την εκκλησία του στην Ρόδο 43, ένα πράγμα να γνωρίσετε μόνο, ότι Κυριακή πρωί κήρυτε πρώτα εγώ, μία Κυριακή εγώ και μία γυναίκα. Σκεφτείτε τι βάρβαρο πράγμα, εναντίον του Λόγου του Θεού. Τυχώς τότε βρήκα τον Αφοζινόπουλο σε ένα πεζοδρόμιο εκεί πέρα, όξα από την εξή, αλλά δεν έρθει να βοηθήσει. Και ανέλαβε ένα μάθημα, και με το πρώτο μάθημα που ανέλαβε, εκεί δείξε ότι η γυναίκα δεν πρέπει να διδάσκει. Ήταν σαν μια βόμβα η οποία έπεσε και τα τίναξε όλα στον αέρα. Φωνές, κλάματα, φασαρίες, τι λέει αυτός, καλά λέει. Από εδώ και πέρα δεν θα διδάσκει. Τάκ. Έξω η γυναίκα. Που εμείς που κάναμε, που δείξαμε τίποτα, δεν δείξατε, δεν κάματε. Θα κάτσετε εκεί που είσαστε, που λέει ο λόγος του Θεού. Τώρα θα κάνουμε εμείς, όπως λέει ο λόγος του Θεού, θα κηρύττει το λόγος του Θεού από άντρας. Ό,τι και να κάνανε, όταν ο Θεός είναι μαζί σου, δεν μη φοβηθείς από προσώπου αυτό. Εγώ θα το κάνω. Φωνάξανε, χτυπηθήκανε, μαλώσανε, μας κατηγορήσανε, μας βρήξανε, μας είπανε. Δεν πειράζει. Μια φορά εκείνο που ήθελε ο Θεός το έκανε, έτσι δεν είναι. Και τελικώς εκείνο που ήθελε ο Θεός το επέβαλε.
Ξέρετε τι βρυξίδια έχουμε φάει από το τηλέφωνο, ε? Από το τηλέφωνο λέω, γιατί κατά πρόσωπο λίγοι άνθρωποι μας βρίξανε. Αλλά από το τηλέφωνο, εκεί. Βεβαίως υπάρχουν χριστιανοί ευαίσθητοι, ε? Άμα του πεις μια ένα λόγο, α, εγώ δεν δέχομαι να με βρίζει ο ένας, να με κατηγορεί ο άλλος. Έπρεπε να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι λιγάκι, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, ανέστητοι. Και πρέπει να είμαστε ανέστητοι όταν μας λένε αντίον του Λόγου του Θεού. Όλοι μας, τον το ξέρετε. Ας με βρίζει, αφού κάνω το Λόγο του Θεού. Βρίξε με χίλιες φορές. Αλλά τι, θα με ευλογήσει ο Θεός όμως. Και τον Ιωσήφ τον πουλήσαν, έτσι δεν είναι? Στο τέλος όμως βγήκε προς το αγαθό. Βάδιζε εσύ στο Λόγο του Θεού. Και δεν πρόκειται ο άλλος, ό,τι και να σου πει είναι λόγια. Εκείνο που θα κερδίσει στο τέλος είναι ο Λόγος του Θεού. Αμήν.